προβλήματα δημιουργούνται έτσι και αλλιώς στα γραφεία κίνησης στο τμήμα αυτού του νοσοκομείου μας και χωρίς τα συνεργασίες, με τον απλό λόγο ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Πρόσφατα αποχωρήσαν οι τελευταίοι 6 σπουδαστές που ασκούσαν την πρακτική τους στο συγκεκριμένο τμήμα και συνέβαλαν σημαντικά. Βοηθούσαν σημαντικά τους υπαλλήλους του νοσοκομείου να διεκπαιρεώσουν τις επαφές τους, τις συναλλαγές τους με τους ασθενείς και τους συνοδούς, και πλέον η κατάσταση έχει φτάσει οριακά. Δεν μπορούν πλέον ο κόσμος να εξυπηρετηθεί στα συγκεκριμένα του νοσοκομείου. Ποια είναι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του γραφείου κίνησης? Το γραφείο κίνησης έχει την ευθύνη, έχει υπευθύνη του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών τη Γραμματεία. Έχει τις παρακλινικές εξετάσεις του νοσοκομείου μας, έχει την νοσηλεία, έχει τα εισιτήρια εξιτήρια, έχει το λογιστήριο του γραφείου κίνησης. Είναι 4-5 τμήματα σημαντικά του νοσοκομείου μας που στελεχώνονται αυτή τη στιγμή με μόνο 11 άτομα και το ένα τμήμα κάνει και βάρδια 24 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μεγάλο πρόβλημα. Εμείς πάμε σε προειδοποιητική στάση εργασίας αύριο. Η διοίκηση γνωρίζει το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης από τη διοίκηση. Πρέπει να προσληφθούν άμεσα προσωπικό. Σήμερα υπάρχει ένα μπάλωμα. Μεταφέρονται ουσιαστικά από άλλα τμήματα του νοσοκομείου εργαζόμενοι για να καλύψουν ανάγκες αυτού του τμήματος. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2011 υπήρχαν 23 εργαζόμενοι μόνιμοι στο τμήμα, τώρα υπάρχουν μόνο 11 και έχει αυξηθεί επίσημα τα δικά στοιχεία της διοίκησης 30% πλέον η εργασία. 30% δηλαδή πλέον οι ασθενείες. Λέμε ότι και οι εργαζόμενοι του τμήματος είναι αποφασισμένοι μέχρι τα άκρα να φτάσουν. Μας ζητάνε να πάμε σε συνεχόμενες συνειδητοποιήσεις μέχρι να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καλούμε αύριο τους ασθενείς οι οποίοι θα είναι στο νοσοκομείο μας να συμπαρασταθούν στους εργαζόμενους. Εμείς θα ορίσουμε προσωπικό ασφαλείας, ειδικά για τμήματα όπως είναι η χημοθεραπεία, ακτινοθεραπείες, που εκεί δεν παίρνουν αναβολή. Και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, τα υπόλοιπα τμήματα, το λογιστήριο θα είναι κλειστά του γραφείου κίνησης και θα ενημερώσουμε τον κόσμο που δυστυχώς κατά εκατοντάδες είναι κάθε μέρα στο σαλόνι του νοσοκομείου και προσπαθεί να εξυπηρετηθεί. Μα σε όποιο γραφείο και αν πα, σε όποιο τμήμα και αν σταθείς, παρουσιάζονται τέτοιου είδους προβλήματα με τους γιατρούς τις περισσότερες φορές να λένε στους ίδιους τους ασθενείς, να λένε και σε εμάς, ότι δεν μπορούν να σηκώνουν τα τηλέφωνα για να κλείσουν ακόμα και ένα ραντεβού, διότι φεύγουν μακριά από τους ασθενείς και από τις ιατρικές πράξεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, γιατί δημιουργείται μια καραμπόλα από τέτοιου είδους προβλήματα και είναι σε όλα τα τμήματα δυστυχώς του νοσοκομείου το θέμα αυτό. Βεβαίως, έχουμε την ευθύνη και εμείς σαν εργαζόμενοι του νοσοκομείου να αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά, να είμαστε στον πλευρό των ασθενών και οι ασθενείς να είναι στον πλευρό το δικό μας. Γι' αυτό ζητάμε αύριο για τις ίδιες ώρες που θα ταλαιπωρηθούν την αλληλεγγύη τους, γιατί ακριβώς η λύση του προβλήματος ωφελεί κυρίως τους ασθενείς. Δεν είναι ούτε για οικονομικά δικά μας ούτε τίποτα. Είναι κυρίως που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση, την άμεση, την ανθρώπινη, την αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών. Φαντάζομαι να ακούσατε και τον κύριο Κουρουπλή να λέει ωστόσο το Σάββατο από εδώ από το Ηράκλειο ότι είναι μεν ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση και των δημόσιων νοσοκομείων. Από την άλλη υπάρχει ένα έντονο φρενάρισμα διότι δεν υπάρχουν και τα χρήματα, έτσι. Κοιτάξτε, δείτε, χρήματα υπάρχουν. Σας έχουν ξαναμιλήσει, έχουν ξαναπεί ότι δεν μπορεί το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με προϋπολογισμό 48 εκατομμύρια μειωμένο κατά 50% σε σχέση με το 10 και με αυξημένους ασθενείς, υπάρχει και μην τα αναφέρουμε πάλι όλα, να έχει πάρει μόνο 4,1 εκατομμύρια για το 2015, δηλαδή ούτε έτσι προϋπολογισμό ενός μήνα. Πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο, πώς θα προχωρήσει? Mm-hmm. Δεν μπορεί με 650 κοινές οργανικές θέσεις βάσει του τελευταίου μνημονιακού οργανισμού, ο οποίος έχει προβλέπει μειωμένο προσωπικό στο νοσοκομείο μας, να λειτουργεί το νοσοκομείο. Στο γραφείο κίνησης, εργαζόμενοι, και αυτό σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και με διασταύρωση στοιχείων, έχουν να πάρουν άδεια από το 12. Θέλουν να πάρουν άδεια τώρα εργαζόμενοι και δεν μπορούν να δώσει άδεια προσταμένη του. Χρωστάνε σε εργαζόμενο πάνω από 100 μέρες άδεια, κανονική άδεια. Μάλιστα. Τραγικές εικόνες. Για να δούμε και ο κόσμος τι σημαίνει δημόσιος υπάλληλος σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο μάλλον. Τραγικές εικόνες μέσα σε ένα νοσοκομείο που για μας είναι η ναυαρχίδα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τουλάχιστον έτσι όπως κάποτε το λέγαμε, και είναι ένας ωραίος τίτλος για να τον κρατήσουμε και να θυμόμαστε εκείνα τα περασμένα μεγαλεία, μου φαίνεται, κύριε Φραγκεδάκη. Έχουμε ευθύνη εργαζόμενοι να παραμείνει ο τίτλος αυτός, να παραμείνει το δημόσιο το νοσοκομείο, να αναπτύσσει το νοσοκομείο και όχι να συρρυκνώνεται, αλλά έχουν ευθύνη και οι πολίτες, οι ασθενείς και οι λαϊκοί φορείς. Χθες κάναμε μια παρέμβαση στην περιφέρεια.
δεσμεύτηκαν ότι θα συζητήσουν τα ζητήματα της υγείας ή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 23 του Ιουνίου. Κάναμε μια επίσης παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ασχοληθούν και αυτοί με τα ζητήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αναδεικνύουμε τα ζητήματα αυτά. Πρέπει όμως να γίνει υπόθεση όλου του λαού, όλων των φορέων, η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και δι' του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Παρέμβαση στο περιφερειακό, θέλετε να πείτε. Προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της λειτουργίας του νοσοκομείου, της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό θέλετε να πείτε. Βεβαίως, το καταθέσαμε χθες πρόταση μετά από και μια παρέμβαση που έγινε και από τη Λαϊκή Συσπήρωση, από την εκπρόσωπη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Δεσμεύτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, ότι θα γίνει μια σύσκεψη, όχι σύσκεψη συμβούλιο, του Περιφερειακού Συμβούλιου Κρήτης 23 Ιουνίου, που θα μπουν συνολικά τα ζητήματα της υγείας, τα προβλήματα της υγείας του νησιού μας και βεβαίως του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μια και είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο νοσοκομείο μας. Η ίδια παρέμβαση είπατε κάνατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε πάρει απάντηση για μονοθεματική συζήτηση για τα προβλήματα της υγείας, για τα προβλήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτήσαμε και από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρουμε απάντηση συγκεκριμένη και από το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα γίνει αυτή η συζήτηση για τα ζητήματα της υγείας της πόλης μας, του νομού μας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έχουν ευθύνη και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης απέναντι στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έχουν ευθύνη απέναντι στους πολίτες που εκπροσωπούν. Πρέπει να αγωνιστούν μαζί με τους εργαζόμενους για να παρέχεται ασφαλή, σύγχρονη, άμεση νοσηλεία, δωρεάν νοσηλεία στους πολίτες του νησιού μας, της πόλης μας.